Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να καλωσορίζω στο Easy Greek τον Γιάννη Σαρακατσάνη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι καλεσμένος στο Easy Greek. Ελπίζω ό,τι πω να είναι χρήσιμο και κατανοητό. Κάλεσα τον Γιάννη γιατί τους τελευταίους μήνες παρακολουθώ το κανάλι του και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και ήθελα να το φέρω στην εκπομπή για να μας μιλήσει για το χιούμορ και το χιούμορ στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Πες μας λίγο Γιάννη, τι κάνεις στο κανάλι σου και λίγο για την ιστορία σου. Λοιπόν, εγώ είμαι ηθοποιός βασικά και ασχολούμαι και με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία και την κωμωδία. Πάντα είχα ένα προβληματισμό έτσι λίγο για τα φιλοσοφικά, κοινωνικά, υπαρξιακά θέματα, τα οποία προσπαθούσα να εκφράζω μέσα από τα έργα που κάνω στο θέατρο, αλλά το τελευταίο χρόνο ελείψη θεάτρου λόγω καραντίνας. Είπα να δοκιμάσω την τύχη μου και στο YouTube και έτσι προέκυψε αυτό το κανάλι, στο οποίο βγάζω βίντεο που κάνουν τέτοιου είδους, ας πούμε, χιουμοριστικές αναλύσεις σε βαριά θέματα, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίο. Χαρακτηριστικά βίντεο, ας πούμε, που έχω κάνει, ήταν το πρώτο μου που ήταν για τα λεφτά και για τις αξίες, και ένα, ας πούμε, πιο πρόσφατο για τις θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με την πορεία. Προφανώς υπάρχουν και πολύ πολύ μεγαλύτερα κανάλια με πολύ περισσότερα views στο YouTube, αλλά θεωρώ για το βάθος της ανάλυσης που κάνω και για την ηλικία μου, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Φαίνεσαι νεότατος, γιατί το λες αυτό? Να σε κάτω. Είμαι 45 στα 46, πρόσφατα έγινα και πατέρας, οπότε με βαραίνουνε. Μακάρι όλοι και νέοι, πολύ νεότεροι YouTubers από σένα να κάνουν τόσο φρέσκια δουλειά. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας λίγο για το χιούμορ όπως το έχεις ζήσει στην καριέρα σου ως κωμικός και στο θέατρο. Θέλω να πω, ποιο είναι το δικό σου ιδιαίτερο στυλ? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά το χιούμορ είναι κομμάτι της ζωής μου και του χαρακτήρα μου, πολύ μικρός. Ήταν ο τρόπος που κατάφερνα να ξεγελάσω τον μπούλι του σχολείου, να μην με δίνει λέγοντάς το αστείο και κάνοντας τον φίλο μου τελικά και προστάτη. Okay. Οπότε για λόγους επιβίωσης το ανέπτυξα νωρίς. Επίσης είναι ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορώ να εκφράζω τις κριτικές που έχω για καταστάσεις, σχόλια, ερμηνείες συμπεριφορών φίλων κτλ. Στην πορεία λοιπόν κάπως έτσι το χρησιμοποίησα και στο θέατρο και στη δουλειά δηλαδή, γιατί ξεκίνησα με μια ομάδα στην οποία, ας πούμε, ήμουνα και σκηνοθέτης, την ομάδα Αμπόβο, όπου εκεί το χιούμορ το χρησιμοποιούσαμε για να είναι αστείες και κωμικές παραστάσεις, αλλά για να λέμε σοβαρά βαθιά θέματα. Η πρώτη μας παράσταση λεγόταν εκεί στην κόλαση και ήταν για τα κακώς κείμενα της θρησκείας, ας πούμε, και που τελικά η θρησκεία λειτουργεί όχι απελευθερωτικά για τον άνθρωπο, αλλά για να ξεφύγει, ας πούμε, για να κρύψει τα πάθη του μέσα από αυτό. Ήταν μια πολύ αστεία παράσταση και συγχρόνως πολύ βαθιά φιλοσοφική. Οπότε έτσι έμαθα σιγά σιγά ότι μέσω του χιούμορ μπορείς να παίρνεις ένα πολύ βαθύ, πολύ βαρύ, πολύ σημαντικό θέμα και να το κάνεις εύληπτο και διασκεδαστικό. Πολύ ωραία. Αυτό που είπες αρχικά, ότι με το χιούμορ έπαιρνες με το μέρος σου τους τραμπούκους, τους μπούλις και τους γίνεσαι πιο εύκολος να σε κάνει κάποιος φίλο. Λένε ότι αυτός είναι και ο πρωταρχικός ρόλος του χιούμορ στις κοινωνίες. Καταρχάς κερδίζεις τους άλλους γιατί τους κάνεις να αισθάνονται καλά. Γελάνε, χαίρονται, οπότε αυτό το πράγμα αυτόματα κάνει μια ωραία ατμόσφαιρα. Κατά δεύτερον, αυτό που σίγουρα έχω διαβάσει είναι ότι είναι και μια επίδειξη ευφυΐας στο χιούμορ. Ίσως όχι κάθε είδος χιούμορ, αλλά κατά κάποιο τρόπο δείχνεις, γι' αυτό ίσως αρέσει και στις γυναίκες, ας πούμε, ότι σε ένα εξελικτικό επίπεδο δηλαδή, ο άντρας που κάνει τη γυναίκα να γελάσει, της επιδεικνύει, ας πούμε, μια ευφυΐα, άρα γονίδια καλά που θα κάνει ένα έξυπνο παιδί κτλ. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, όταν με το χιούμορ καταφέρεις να μπεις λίγο μέσα στο μυαλό του άλλου. Όταν λες ένα έξυπνο αστείο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση μιλάω για το χιούμορ το οποίο, πώς το λένε, δεν είναι το ίδιο με την πλάκα. Οπότε στο χιούμορ που λες εσύ κάτι όπου πατάς σε μια
κοινή γνώση που έχεις με τον άλλον ή κάνεις μία αναφορά σε κάτι που ξέρει και ο άλλος, είναι σαν να του λες ότι χωρίς να γνωριζόμαστε συνεννοηθήκαμε εμείς τώρα. Εγώ είπα αυτό που εσύ κατάλαβες και κάπως ας πούμε κερδίζεις την εμπιστοσύνη του άλλου και έχεις μία επαφή με τον άλλον σε ένα επίπεδο που μόνο οι δυο σας καταλαβαίνετε για μια στιγμή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι μια εξαιρετική πάσα για μένα. Γιατί ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό το οποίο με ενέπνευσε για αυτή την κουβέντα. Αν ξέρεις μια γλώσσα, μπορείς να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Αν έχεις μια συγκεκριμένη αίσθηση του χιούμορ, μπορείς να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν την ίδια αίσθηση του χιούμορ και καταλαβαίνουν τα αστεία σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια μέρα περπάταγα στο δρόμο, κράταγα δύο καφεδάκια, τα είχα πάρει πακέτο και ήταν ένας τύπος που έκανε μία μετακόμιση έξω από μια πολυκατοικία και με είδε με τα καφεδάκια στο χέρι και μου είπε «Ωχ, για μένα τα έφερες». Και εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω και τι να του πω. Δηλαδή ήταν προφανές ότι ήθελε να... ότι έκανε πλάκα. Που είπες πριν ότι είναι διαφορετικό από την αίσθηση του χιούμορ και θα ήθελα να μου πεις περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή πάγωσα, γιατί θα μπορούσα να πω «Ναι, ναι, για σένα τα έφερα». Αλλά δεν θα ήταν αλήθεια. Αλλά μετά θα μπορούσα να του πω «Όχι» και θα ήταν πάρα πολύ κάπως εχθρικό ή όχι ευγενικό. Οπότε απλά τον κοίταζα. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Και μετά αυτός με κοίταξε επίσης σε φάση «Τι είναι αυτό το ούφο εδώ πέρα». «Πλάκα κάναμε ρε φίλε», μου είπε. Και έφυγα. Και μετά σκεφτόμουν ότι αυτή ήταν μια ανεπιτυχής διάδραση που περιέγραψες πριν μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτό υπάρχει σε επίπεδο εθνικό. Ποια χαρακτηριστικά έχει αυτό στην Ελλάδα, το χιούμορ των Ελλήνων ή η πλάκα των Ελλήνων, αν κάνουν πλάκα? Κοίταξε, δύσκολη ερώτηση και έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Καταρχάς, σίγουρα, ναι, σίγουρα για να μπορέσει να αντιληφθεί σε βάθος το χιούμορ μιας χώρας απαιτεί εμπειρία πέρα από τη γλώσσα. Εννοείται πρέπει να μάθεις τη γλώσσα πρώτα απ' όλα και πολύ μεγάλο κομμάτι βασίζεται σε αυτό. Από εκεί και πέρα... Ένα βαθύτερο επίπεδο, ναι, μια βαθύτερη στρώση, πολύ βαθιά βασικά. Θα έλεγα ότι υπάρχουν αντίστοιχα και επίπεδα σε αυτό το χιούμορ. Δηλαδή το να πέσει ένας, πατήσει μια μπανανόφλητα ένας άνθρωπος και να πέσει κάτω είναι universal αστείο, ρε παιδάκι μου. Τελείωσε. Εκεί δηλαδή είναι που επικοινωνούν όλες οι γλώσσες μεταξύ τους. Όσο πηγαίνεις λοιπόν σε πιο αφαιρετικές μορφές αστείου, τόσο πιο πολλά κλειδιά χρειάζεται αυτή η επικοινωνία. Κοινές εμπειρίες, κοινές αναφορές, αντίληψη των υπονοουμένων κτλ. Σίγουρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι να δεις πολιτική σάτυρα. Αν δεν γνωρίζεις την πολιτική κατάσταση μιας χώρας, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι οι κανόνες συμπεριφοράς, ας πούμε, μιας χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγγλία, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χιούμορ του αγγλικού έχει να κάνει με τη διαχείριση του embarrassment. Με το πώς να βγούμε από τη δύσκολη θέση και να το καλύψουμε κτλ. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, παρά μόνο αν καταλάβεις ότι «Α, αυτή είναι Άγγλοι και γι' αυτό το είπε αυτό». Εμείς αντιθέτως δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε, embarrassment δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όλα είναι εξωστρέφεια και φωνάζεις. Οπότε εμείς κάνουμε πιο πολύ χιούμορ, ας πούμε, με τις προσβολές, με το βρίσιμο, με τη φωνή, όπου αυτά σε έναν ενδεχομένως Άγγλο φαινόντουσαν όλα προσβλητικά, ενώ σε εμάς είναι διάφορα επίπεδα χιούμορ. Θεωρώ τώρα ότι αν τώρα είναι στοιχείο που σε ένα βαθμό κατά τη γνώμη μου είναι βιωτικού επίπεδου ενός πολιτισμού, το επίπεδο αναφορών και κλειδιών που χρειάζεται για να κωδικοποιήσεις το χιούμορ, τότε θα τοποθετούσα το ελληνικό χιούμορ πιο χαμηλά από το αγγλικό και από το αμερικάνικο. Και χαμηλά. Και πιο κοντά στο πανανθρώπινο σωματικό χιούμορ του «πάτησα την μπανανόφυλλα και έπεσα κάτω». Ενδιαφέρον που τοποθετείς με έναν τέτοιον τρόπο. Υπάρχει μια ιεράρχηση σχετικά με το πόσο εγκεφαλικό ή όχι είναι το χιούμορ. Εγώ λέω ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, πιστεύω, στο βαθμό που η εμπειρία μου ανταποκρίνεται, αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, είμαστε του λιγότερο εγκεφαλικού χιούμορ. Ο μέσος όρος του χιούμορ της Ελλάδας είναι χαμηλότερα εγκεφαλικός από ότι στην Αμερική ή στην Αγγλία. Ο λαϊκός κωμικός ο Αμερικάνος έχει πιο εγκεφαλικό χιούμορ από το λαϊκό κωμικό τον Έλληνα.
Όταν λέμε για λαϊκό κωμικό, πες κάποια παραδείγματα για αυτούς που μπορεί να μην ξέρουν. Κοίτα, ένα παράδειγμα είναι ο Μάρκος Εφερλής, που είναι ο πιο διάσημος Βέβαια. Λαϊκός κωμικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι τρομερά επιτυχημένος εδώ και πολλά χρόνια. Κάνει, πώς το λένε, γεμίζει ένα θέατρο 1500 θέσεων κάθε μέρα το καλοκαίρι, ένα ανοιχτό θέατρο, το Δελφινάριο, το οποίο για μας τους κουλτουριάρδες είναι και συνώνυμο του φτηνού χιούμορ, ας πούμε. Mm. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω πάει τρεις φορές και έχω δει παράστασή του και μπορώ να πω ότι, σαν άνθρωπος του θεάτρου κιόλας, ότι κρίνοντάς τον σαν ένα λαϊκό κωμικό, είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ. Προφανώς, το περιεχόμενο, το ύφος, όλα αυτά είναι λαϊκά, διότι αυτό είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται και κάθε χώρα έχει το λαϊκό κωμικό της. Αν τα βγάλω αυτά από αυτό που βλέπω, τότε βλέπω μερικά πανανθρώπινα, όπως το λένε, μερικές πανανθρώπινες αξίες σε αυτόν. Είναι ένας έξυπνος κωμικός, είναι γρήγορος, έχει πολύ καλό timing, είναι πολύ γενναιόδωρος με το κοινό του. Αυτά λοιπόν ντυμένα με αυτό το λαϊκό περίβλημα, τον κάνουν έναν πολύ καλό κωμικό, λαϊκό κωμικό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει πολιτική ορθότητα, ο Μάρκος Εφερλής, και κάποιοι τον έχουν κατακρίνει πολύ γι' αυτό. Ακριβώς επειδή είναι λαϊκός κωμικός, απευθύνεται σε ένα λαϊκό κοινό και δοκιμάζεται ξανά και ξανά κάθε χρόνο 2-3 φορές με τις παραστάσεις που κάνει. Το ότι καταφέρνει και συνεχίζει να είναι πολιτικά μη ορθός σημαίνει κάτι για το ελληνικό κοινό πιο πολύ και όχι για τον ίδιο του Σεφερλή. Καλά, και για τον Σεφερλή λέει, αλλά λέει κυρίως για το κοινό. Όταν το κοινό συνεχίζει να γελάει με αυτά τα αστεία και να τα ακούει, αυτό λέει κάτι για την κουλτούρα της χώρας. Και έτσι γυρίζουμε σε αυτό που σου είπα και πριν, περί επίπεδου, που δείχνει ότι και σε αυτό το κομμάτι εμείς είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με την Αμερική και την Αγγλία, ας πούμε, που έχω άποψη. Τι κάνει ένα αστείο πετυχημένο στην Ελλάδα? Κοίτα, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Εγώ τώρα, μέσω του καναλιού μου, που κάνω ένα συγκεκριμένο χιούμορ, το οποίο τελείως υποκειμενικά το θεωρώ εκλεπτισμένο, ας πούμε, και ψαγμένο και έξυπνο κτλ., κλείνει η υποκειμενική μου παρένθεση, ενδεχομένως δεν είναι κάτι το οποίο απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Το καλό με το YouTube, παραδείγματος χάρη, είναι ότι μπορείς να βρεις την λεπτή φέτα κοινού σου, το δικό σου 1% ή 0,5%, το οποίο του αρέσει αυτό που κάνεις εσύ, δεν ταυτίζεται με την πλειοψηφία και είναι και επαρκές για τα ελληνικά δεδομένα για να σε συντηρήσει ώστε να συνεχίσεις να το κάνεις. Τώρα, για να δούμε τι κάνει ένα αστείο επιτυχημένο στην Ελλάδα, πρέπει να πάμε και να κοιτάξουμε τους mainstream επιτυχημένους κωμικούς. Και προσπερνώντας τον Σεφερλή, ο οποίος σίγουρα αποτελεί ένα κομμάτι αυτών, και βλέποντας άλλους που κάνουν επιτυχία και στα κανάλια και στο YouTube κτλ., βλέπω ότι υπάρχει κάτι πιο brutal στο ελληνικό χιούμορ. Μας αρέσει η πλάκα, μας αρέσει το αστείο το οποίο έτσι έχει μια χυδαιότητα λιγάκι. Μας αρέσει να κοροϊδεύουμε πολύ στην Ελλάδα, το οποίο δεν το λέω αρνητικά, το αντέχουμε κιόλας. Δηλαδή η Ελλάδα έχει το καλό ότι επειδή είμαστε πολύ εξωστρεφείς, κοροϊδευόμαστε, φωνάζουμε και αυτό είναι στοιχείο που το αντέχει η χαλήμπτη ελληνική ψυχή σε αντίθεση με την ευαίσθητη αγγλική. Οπότε νομίζω πως υπάρχει μια βία στο ελληνικό χιούμορ που μας αρέσει και ίσως το αστείο είναι εκεί, στη βία που τελικά δεν έχει θύμα. Όσο η βία με διάφορους τρόπους περιορίζεται και όλο και περισσότερα πράγματα θεωρούνται βία, από εκεί που το μόνο είδος βίας που υπήρχε ήταν η φυσική βία, τώρα υπάρχουν όλο και περισσότερα είδη βίας. Πιστεύεις ότι αυτό θα περιορίσει το χιούμορ? Δηλαδή κάποια στιγμή το να κάνεις πλάκα με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να θεωρηθεί bullying, παρόλο που είναι πλάκα. Δεν είχε κακό σκοπό. Ναι, ξεκάθαρα. Καταρχάς πιστεύω ότι αυτό είναι μια ατάκα που έχει πει ο φίλος μου Γιώργος Αγγελόπουλος, ότι πάντα πίσω από το αστείο υπάρχει ένα θύμα, πάντα υπάρχει βία, πάντα, πώς το λένε, αυτό, υπάρχει ένα θύμα, κοροϊδεύουμε κάποιον που έχει πάθει κάτι. Μονίμως το χιούμορ βαδίζει σε αυτή τη λεπτή, πώς το λένε, γραμμή μεταξύ της προσβολής και του δεν έκανα τίποτα. Είναι, πρέπει να βρεις τη σωστή γραμμή όπου δεν τον προσβάλλεις τον άλλον, αλλά λίγο κάτι του κάνεις και έτσι προκύπτει το χιούμορ. Τώρα είναι πολύ γενικό έτσι, όπως το λέω, το καταλαβαίνω. Προφανώς, ας πούμε, αναφέροντας και τον Σεφερλή, ο οποίος προσβάλλει
πώς το λένε, σεξουαλικές επιλογές και τα λοιπά, με παλιωμοδίτικους τρόπους. Αυτά είναι πράγματα που ενδεχομένως γελάγαμε πριν από 20 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε πει δεν γελάμε με αυτά. Υπάρχει ένας κίνδυνος πίσω από την, πώς το λένε, από το φανατισμό που προκύπτει καμιά φορά από την πολιτική ορθότητα, την οποία κάποιοι άνθρωποι καμιά φορά τη χρησιμοποιούν σαν σταυροφορία και για να, πώς το λένε, για να εκφράσουν το φασίστα που κρύβουν μέσα τους, ας πούμε, να απορρευτούν στο τέλος όλα και να μην μπορούμε να κάνουμε αστείο για οτιδήποτε. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πεις, κάνω εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που ήδη εμείς τώρα δεν θεωρούμε αστεία. Οπότε βρίσκουμε άλλους τρόπους για να κάνουμε αστεία. Δηλαδή, είναι κάποιοι δρόμοι κλείνουν και άλλοι ανοίγουν σχετικά με το τι είναι κοινωνικώς αποδεκτό. Έχεις δίκιο. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να οριμάσει και να αναπτυχθεί το ελληνικό χιούμορ, αφήνοντας πίσω. Δηλαδή, ναι, δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο αστείο για ομοφυλόφιλους. Η κοινωνία, η παγκόσμια, το έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Θεωρείται προσβλητικό. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να λέμε αστεία για τις γυναίκες έτσι όπως τα λέγαμε στα 80's, ας πούμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Οπότε αφήνοντας αυτά τα αστεία και επειδή έχουμε ανάγκη να γελάσουμε και επειδή πρέπει να γεμίσει κάπως η παράσταση του Σεβερλή με αστεία, θα βρεθεί ένα καινούριο αστείο που θα είναι ενδεχομένως πιο δύσκολο. Θα έχει πιο πολλά βήματα για να γελάσεις. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, Γιάννη, και για την κουβέντα μας. Εσείς πηγαίνετε στο κανάλι του Γιάννη για να δείτε τι έχει να πει και νομίζω ότι θα το απολαύσετε. Για το Easy Greek, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon. Νομίζω και εσύ έχεις Patreon, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε και δύο Patreon. Φοβερό εργαλείο, μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο, την απομαγνητοφώνηση. Και ορίστε και οι υποστηρικτές μας στο Patreon, οι μεγάλοι μας υποστηρικτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για εμάς. Λοιπόν, την καλή μέρα μου και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σύντομα. Γιάννη. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την φιλοξενία, το Easy Greek και το Δημήτρη. Ελάτε στο κανάλι, να ρίξετε μια ματιά, ελπίζω να σας αρέσει. Τέλεια. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek και γεια χαρά σε όλους. Γεια σας. Για τον Τραμπ και τα fake news. Για τους συνωμοσιολόγους που δεν ακούνε τη φωνή της λογικής. Για τη γενικότερη κατάτια του κόσμου μας, φταίει το Friends.